Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τεύχος νούμερο 70 από το Bismarck της Cassette στην 1200. Πώς το τεύχος νούμερο 70, έχουμε το τέταρτο πύργο με τα πυροβόλα των 150 χιλιοστών και το ίδιο θα τον βάλουμε πάνω στο κατάστρωμα μαζί με τους άλλους τρεις που έχουμε τοποθετήσει ήδη. Όπως βλέπετε, να σας δείξω εδώ από εδώ ξεκινήσουμε ότι έχω τονίσει τις λεπτομέρειες του πύργου με γκο σκούρο γκρι. Και τώρα σε αυτό το πύργο το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τα δύο αποστασιώματα εδώ δεξιά και αριστερά. Θα βάλουμε λίγη γκρι κόλλα να κολλήσουμε τα δύο αποστασιώματα. Αυτά πάνε με τις λεπτομέρειες να είναι προς το εμπρός μέρος. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο γρήγορη γλυκόλα για να ενισχύσουμε λίγο την κόλληση, να κολλήσει πιο γρήγορα. Εδώ θα προσέξουμε να είναι ευθεία με την ροφή του πύργου αυτό το κομμάτι και να μην γίνει πάνω ή κάτω. Θα βάλαμε το αποστασιόμετρο από την αριστερή πλευρά και εδώ θα βάλουμε και από τη δεξιά. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε και πολύ κόλλα. Γιατί αν βάλουμε πολύ κόλλα μετά όταν βάλουμε το κομμάτι μπορεί να βγει έξω η κόλλα και να μας λερώσει το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο πύργο. Κάνουμε και εδώ το ίδιο. Και μπορούμε να το κοιτάξουμε από το πλάι για να δούμε ότι όντως τα αποστασιώματα έχουν μπει ευθεία. Δεν γέρνουνε. Έτσι φαίνεται ο πύργος μας μετά την τοποθέτηση και από τα δύο αποστασιόμετρα. Τώρα το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε, να βάλουμε τις κάνες μάλλον μέσα στον πύργο. Όπως βλέπετε δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Όπως κάνω σε όλες τις κάνες, αυτές τις έχω τρυπήσει γιατί δεν είναι τρυπημένες. Και έχω εξαφανίσει και κάποιες γραμμές που έχουν στο πλάι από τις κάνες, αλλά μετά θέλουν πάλι βάψιμο. Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε τον πύργο ανάποδα, θα περάσουμε τις κάνες μέσα από αυτές τις δύο υποδοχές και θα τις βάλουμε να πατήσουν σε αυτό το σημείο. Και μετά θα βάλουμε το από κάτω κομμάτι για να κλείσουμε τον πύργο. Και όλο αυτό θα το βιδώσουμε σε αυτό εδώ το σημείο με μία βίδα. Θα μπορείτε να δείτε πως οι κάνες ανεβοκατεβαίνουν και αν θέλουμε να ανεβοκατεβαίνουν λίγο πιο εύκολα μπορούμε να ξεβιδώσουμε και λίγο τη βίδα. Και τέλος εγώ θα βάλω και τα δύο blast bags που είχαν αυτά τα πυροβόλα των 150 χιλιοστών που είναι από λιτίνη. Κοιτάξουμε να είναι ευθεία. Και όπως βλέπετε έτσι φαίνεται ο πύργος μας μετά την τοποθέτηση και από τα δύο blast bags.
Τώρα αφού τελειώσαμε τη θερμολόγηση του πύργου, θα πάρουμε το κατάστρωμα. Θα το γυρίσουμε από την πάνω πλευρά. Θα βάλουμε τον τέταρτο πύργο στη δεξιά πλευρά, πίσω από τον άλλο που είχαμε βάλει. Και μόλις το τοποθετήσουμε στη θέση του, θα το γυρίσουμε όλο αυτό ανάποδα. Και θα βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο, αυτό εδώ το κυκλικό γρανάζι. Απλώς εδώ θα το βάλουμε αυτή η υποδοχή που έχει η τετράγωνη σε αυτό το σημείο να ταιριάζει με αυτή εδώ την υποδοχή που έχει το από κάτω μέρος της βάσης. Και βέβαια θα κοιτάξουμε να εφάπτονται και οι τρεις τρύπες που έχει στο από πάνω μέρος, στο από κάτω μάλλον μέρος. Και όλο αυτό μετά θα το βιδώσουμε με τρεις βίδες. Βιδώσαμε την πρώτη βίδα, θα βιδώσουμε και τις άλλες δύο. Θα βάλουμε και την τελευταία. Κατόπιν θα τις σφίξουμε λίγο και τις τρεις βίδες, αλλά όχι πάρα πολύ. Να μπορεί να κινείται και ο πύργος μας. Θα το γυρίσουμε από την πάνω πλευρά πάλι. Να δείτε πως φαίνεται ο πύργος. Όπως βλέπετε γυρίζει κανονικά δεξιά-αριστερά. Και το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το διακόπτη. Είναι αυτός εδώ. Σε αυτό το διακόπτη, όπως κάνουμε και τους άλλους, θα βάλουμε το ταμπελάκι, το αυτοκόλλητο ταμπελάκι που γράφει Β1. Μετά θα το γυρίσουμε ανάποδα, να είναι η μαύρη πλευρά προς τα πάνω. Και θα το βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτή είναι εδώ την υποδοχή. Και όλο αυτό το διακόπτη θα το βιδώσουμε με μία βίδα. Σε αυτή εδώ την υποδοχή θα βιδώσουμε τη βίδα που κρατάει, θα κρατάει το διακόπτη. Θα σφίξουμε λίγο και τις άλλες τρεις βίδες. Και αυτό ήταν, αυτή ήταν και η τοποθέτηση του πύργου με τα πυροβόλα 150 χιλιοστών. Θα το γυρίσουμε και από την πάνω πλευρά για να δείτε πως φαίνεται και ο τέταρτος πύργος με τα πυροβόλα 150 χιλιοστών. Και αυτή ήταν η συναρμολόγηση αεροτεύχος νούμερο 70. Βάλαμε τον τέταρτο πύργο με τα πυροβόλα, φτιάξαμε μάλλον τον τέταρτο πύργο με τα πυροβόλα των 150 χιλιοστών. Βιδώσαμε από το κάτω μέρος αυτό το στρογγυλό γρανάζι και βάλαμε και το διακόπτη. Αν σας άρεσαν το βίντεό μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση από τα επόμενα τεύχη. Θέλω να πω ότι με αυτό το τεύχος φτάσαμε στη μέση του πλοίου.
Ακριβώς, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.